Το φυγικό πρόβλημα δεν έχει μόνο την πολιτική διάσταση των Βρυξελών. Έχει κυρίως την ανθρώπινη. Ένα προσφυγόπουλο μόλις 13 ετών μεταφέρθηκε το μεσημέρι στο νοσοκομείο του Κιλκής από την Ιδωμένη, όπου βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έπαθε ηλεκτροπληξία την ώρα που έπαιζε. Στο νοσοκομείο της περιοχής, η Ραλιό Λεπίδου κατέγραψε σοκαριστικές εικόνες με άρρωστα παιδιά και γονείς να κοιμούνται στο πάτωμα. Ο μικρός Οσμάν, διασωληνωμένος, φτάνει στο νοσοκομείο του Κιλκής από την Ιδωμένη. Έπαιζε με άλλα προσφυγόπουλα σε ένα βαγόνι στη σιδηροδρομική γραμμή. Εκεί τον χτύπησε το ηλεκτρικό ρεύμα και έμεινε ανέστητος. Ο πατέρας του, σοκαρισμένος, περιγράφει τη στιγμή του ατυχήματος. Ο μικρός Οσμάν είναι ένα από τα δεκάδες παιδιά που μεταφέρονται καθημερινά στο νοσοκομείο του Κιλκής από τους τρεις καταβλισμούς του νόμου. Η κάμερα του ΣΤΑΡ κατέγραψε τις τριτοκοσμικές συνθήκες στα δωμάτια, στο παιδιατρικό τμήμα. Μια μητέρα κοιμάται στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι που βρίσκεται το παιδί της. Άλλοι γονείς στέκονται κοντά στο παιδί τους και κοιμούνται όλοι μαζί στην κούνια. Σε ένα άλλο κρεβάτι, η μητέρα και το άρρωστο κοριτσάκι της κοιμούνται αγκαλιά. Ίδια εικόνα με ένα πατέρα και το γιο του λίγο παραπέρα. Στο πάτωμα κοιμάται ένας άλλος πρόσφυγας και όλα αυτά μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Σε ένα άλλο κοιτώνα η εικόνα σοκάρει ακόμα περισσότερο. Η μητέρα έχει και τα δύο της παιδιά άρρωστα και οι τρεις βρίσκονται μέσα σε μία κούνια. Δύο άλλα παιδιά κοιμούνται απέναντι στο ίδιο κρεβάτι. Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν περάσει από τα εξωτερικά γιατρία που βλέπετε του νομού Κιλκής εκατοντάδες πρόσφυγες με αναπνευστικά προβλήματα και ιώσεις. Τα άτομα αυτά εξυπηρετηθήκαν από μόλις δύο γιατρούς και δύο νοσηλεύτριες. Συνεχόμενα, έχει πολλά περιστατικά. Ναι. Και από εδώ είναι, έχει συνεχόμενα. Παιδιά, τώρα με μπύρετα και τέτοια παιδάκια. Βολήσαμε 30 περιστατικά. Είναι τραγική η κατάσταση, δυστυχώς. Υπάρχει υποστελέχωση κυρίως ιατρικού προσωπικού. Εκτός από τα άρρωστα παιδιά, υπάρχουν και πολλές έγκυες γυναίκες που φτάνουν στο νοσοκομείο από τους καταβλισμούς για να γεννήσουν. Οι γιατροί τρέχουν, αλλά δεν φτάνουν να εξυπηρετήσουν όλα τα περιστατικά. Η συνοδοί είναι περισσότεροι από τους ασθενείς και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα, καθώς οι χώροι του νοσοκομείου έχουν γεμίσει ασφυκτικά.